οι εκπαιδευτικοί σήμερα αντιστέκονται στην πολιτική της πρωτόγνωρης καταστολής που επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ποινικοποιώντας την απεργία της ΔΟΕ, την παραμονή της πραγματοποίησης της. Δεν έχουμε ξαναγνωρίσει τέτοια κατασταλτικά μέτρα μεταπολιτευτικά. Παράλληλα, αυτή την ώρα απολογούνται τρεις συνάδελφοί μας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αττικής, ο Γιώργος Καβαδίας, η Χρύσα Χοντζόγλου και ο Δημήτρης Γαρτζουλάκης, επειδή ακριβώς απήργησαν και αντιστάθηκαν απέναντι στο βάρβαρο μέτρο της αξιολόγησης και διεκδίκησαν μονιμοποίηση των ενδιορίστων. Λέμε να απαλλαγούν οι συνάδελφοί μας από κάθε κατηγορία, κάτω τα χέρια από την απεργία, τη διαδήλωση. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες είναι αδιαπραγμάτευτες. Θα συνεχίσουμε συλλογικά, ενωτικά, αντιστασιακά. Οι λαϊκοί αγώνες μπορούν να νικήσουν. Τον πρωτοφανή αυταρχισμό της κυβέρνησης, την προσπάθεια φίμωσης των εκπαιδευτικών, την καταστολή της απεργίας, τις διώξεις και τα πειθαρχικά που σε όλη την Ελλάδα η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει προκειμένου να καταστήλει τον αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να περάσει το αντιδραστικό μέτρο της δίθεν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προσπαθεί να επιβάλλει την κατηγοριοποίηση σχολείων εκπαιδευτικών, τις απολύσεις, τη φίμωση και τελικά το κλείσιμο σχολείων και την συρρήκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Γι' αυτό ακριβώς κάνει σωρία πειθαρχικών, παραπέμπει εκπαιδευτικούς με το ερώτημα της απόλυσης, πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα. Τις διαμηνύουμε ότι δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι. Η κυβέρνηση φοβάται τον αγώνα των εκπαιδευτικών και το κίνημα των εκπαιδευτικών, διότι αποτέλεσε και στο παρελθόν θριαλίδα γενικότερων πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Φοβάται, τρέμει τον αγώνα για το δημόσιο σχολείο. Ζητάμε άμεσα να πάρθουν πίσω οι διώξεις, να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη. Υπερασπίζουμε τα συνδικαλιστικά, εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απεργούμε ενάντια αρχικά στον αυταρχισμό της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης που προσπάθησε να ποινικοποιήσει τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Απαντάμε όμως με μαζικότητα και συλλογικότητα και διεκδικούμε αυξήσεις μισθών για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια. Ζητάμε τα σχολεία να έχουν χρήματα στα ταμεία προκειμένου να λειτουργήσουν, καθώς με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών η πλειονότητα των σχολικών μονάδων είναι σε αδιέξοδο. Ζητάμε προσλήψεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς μόνο στην πρωτοβάθμια Ηρακλείου έχουμε πάνω από 250 κενά, ειδικότερα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ζητάμε να ανακληθούν οι συγχωνεύσεις τμήματων που έχουν δημιουργήσει πληθωρικά τμήματα και υποβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ζητάμε την πολιτική επιλογή να χρηματοδοτηθεί η δημόσια εκπαίδευση, καθώς η συνολική συρρήκνωσή της έχει αντίκτυπο και στην μόρφωση των μαθητών και συνολικά στο κοινωνικό σύστημα της χώρας μας.